Με την ατμόσφαιρα να μυρίζει μπαρούτι, άνδρες της ΕΚΑΜ ανέλαβαν να φυγαδεύσουν από το δικαστικό Μέγαρο δύο από τους βασικούς κατηγορουμένους για το μακελιό στις Ανογούβες. Οι συγγενείς του 37χρονου πτηνοτρόφου πολιορκούσαν όλες τις εξόδους του δικαστηρίου και οι αστυνομικοί προκάλεσαν αντιπερισπασμό, μεταφέροντας σε περιπολικό έναν από τους δευτερεύοντες κατηγορουμένους. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και αν δεν αποδοθεί, πάει μέσα σε αυτόν τον ναό, θα αποδοθεί διαφορετικά. Την ίδια στιγμή, άνδρες των ειδικών δυνάμεων έβγαιναν από άλλη είσοδο, μεταφέροντας τους κατηγορουμένους στα θωρακισμένα οχήματα της ΕΚΑΜ που έμειναν σε αθέατο σημείο, ώστε να αποφύγουν θερμότετα τέτ με τα αδέλφια του άτυχου κτηνοτρόφου. Τα αθάρρυτά μας τα έχουμε στη δικαιοσύνη. Αν δεν αποδοθεί η δικαιοσύνη, θα κάνουμε και εμείς τα ίδια. Κόκκινο πανί ακόμη περισσότερο και από τον 29χρονο που παραδόθηκε χθες στο αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου και φαίνεται στο βίντεο να πυροβολεί, αποτελεί ο 32χρονος από το Καλό Χωριό. Σύμφωνα με τη γυναίκα του άτυχου κτηνοτρόφου που νοσηλεύεται τραυματισμένη, τους προέτρεπε να πυροβολήσουν κατάστηθα το θύμα. Η ίδια καταθέτει πως και εκείνος κρατούσε όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Το πώς έγινε και με ποιες σκέψεις και αν υπήρξαν και με ποια παρόρμηση λειτουργήσε έτσι ο κατηγορούμενος, θα τα δούμε στην πορεία και θα τα εκθέσουμε στην απολογία του. Σύμφωνα με τις περιγραφές από το βίντεο ντοκουμέντο που έχει στα χέρια της η Ελλάς, το μακελιό σταμάτησε από τύχη στον τραυματισμό μόνο του κτηνοτρόφου και της συζύγου του. Τον ίδιο κίνδυνο διέτρεξαν και τα παιδιά της οικογένειας που φαίνονται στο βίντεο να προσπαθούν με τα χέρια και το σώμα τους να προστατεύσουν τον πατέρα τους από τη βροχή των πυροβολισμών. Ένας ακόμη θαμώνας φαίνεται έντρομος να παίρνει αγκαλιά το ανήλικο κοριτσάκι του και να κάνει το σώμα του ασπίδα για να το προστατεύσει. Καταρχήν εκφράζω και με εκ μέρους του εντολέως μας την συγγνώμη, την λύπη του και τη θλίψη του για το περιστατικό. Πραγματικά αισθάνεται συντετριμμένος. Και ο ίδιος δεν είχε των προτέρων συναισθανθεί τη βαρύτητα των γεγονότων όπως εξελίχθηκαν. Εκείνο το οποίο εύχεται και ευχόμαστε όλοι είναι η πλήρης και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του παθόντος. Ο 37χρονος κτηνοτρόφος δεν υποστηρίζεται πλέον μηχανικά καθώς αποσωληνώθηκε. Φέρει διαμπερή τραύματα στο θώρακα και την κοιλιακή χώρα για τα οποία χειρουργήθηκε, ενώ μία από τις σφαίρες φαίνεται να έχει σφηνωθεί σε οστό στη σπονδυλική στήλη. Ο βασικός κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του όταν βρέθηκε σήμερα στο γραφείο της εισαγγελέως, ενώ ο 32χρονος από το Καλό Χωριό αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει σχέση με τους πυροβολισμούς και τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν. Το ευχάριστο είναι από ό,τι πληροφορούμαστε ότι η πορεία της υγείας του τραυματιστέντος βαίνει καλώς. Αυτό είναι και το βασικό μέλημα όλων και των ενδιαφέρων. Να μην υπάρχει κακή εξέλιξη, να επανακτήσει την υγεία του και να αποθεραπευτεί. Οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με δόλο και κατά συρροή και αντίστοιχα συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης περιουσίας. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ορίστηκαν για τη Δευτέρα, ενώ ο 27χρονος αδελφός του βασικού κατηγορουμένου νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο με τραύματα στα πόδια από τη συμπλοκή.